Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και απόψε κοντά σας για να δούμε και να σχολιάσουμε την επικαιρότητα της ημέρας. Μία επικαιρότητα η οποία ναι μεν είναι στο πνεύμα των εκλογών, αλλά επί της ουσίας κανείς δεν ασχολείται με τις εκλογές, καθότι θεωρείται σίγουρο ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει μία πρωτόγνωρη σε μέγεθος νίκη εις βάρος των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων. Και βέβαια αυτό που συζητιέται, που απασχολεί τον κόσμο, όχι επί της ουσίας, γιατί κανείς δεν ασχολείται πλέον με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι πόσο μεγαλύτερη θα είναι η πτώση του Τσίπρα και πότε θα είναι η μεγάλη και τελική και τελευταία βουτιά του Τσίπρα στον πολιτικό χώρο. Πολιτικά έχει τελειώσει ο άνθρωπος με όλα αυτά που έχει κάνει. Έχει προδώσει τη Μακεδονία. Ήθελε θάλασσα χωρίς σύνορα και αυτός και ο Μουζάλας προχθές. Οι άνθρωποι είναι άπαικτοι, δεν παίζονται δηλαδή. Είναι αθεόφοβοι, όπως λέμε. Ανοιχτά σύνορα λέει, να μπαίνουν λέει ο Μουζάλας ελεύθερα στη χώρα. Γιατί λέει όταν θα πέσει το τείχος στον Εύρο που κάνουμε πάνω για να φυλάξουμε τα σύνορά μας, θα χαρώ τόσο πολύ όσο όταν πέσαν τα τείχη στο Βερολίνο. Με μία διαφορά, να θυμίσουμε στους φίλους μας τους Σιριζέους ότι το τείχος στο Βερολίνο υπήρχε για να μην φεύγουν οι άνθρωποι από την δημοκρατία της Ανατολικής Γερμανίας, η οποία ήταν παράδεισος. Και επειδή ήταν παράδεισος, φιλούσαν τους ανθρώπους να μην φύγουν έξω από την χώρα. Υπήρχε ένα τείχος λοιπόν για να εμποδίζουν τους ανθρώπους που δεν θέλουν να ζήσουν στον παράδεισο της Ανατολικής Γερμανίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τείχος που έχουμε όμως, αγαπητοί κύριε του ΣΥΡΙΖΑ και κύριε Μουζάλα, που επί υπουργείας σας μοιράσατε δισεκατομμύρια ευρώ, ποιοι τα φάγανε, βρε Μουζάλα, όλα αυτά τα ευρώ? Ποιοι τα φάγανε? Δεν λέω ότι είστε εσείς ανεμειγμένος σε σκάνδαλα οικονομικά και διασπάθηση χρήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κανείς δεν μιλάει εκεί. Δισεκατομμύρια, που τα έδωσε, βρε Μουζάλα, τα δισεκατομμύρια σε αυτές τις μικιώτες απάτες που είχαν συντεταγμένες και είχαν και προγράμματα τι ώρα ακριβώς θα φεύγει το κάθε σκάφος από τις ακτές της Μικράς Ασίας για να έρθει στα ελληνικά νησιά. Υπήρχε ώρα 5 αναχώρηση με 50 άτομα, ώρα 6 αναχώρηση και τους δίνανε και συντεταγμένες που θα πάνε, γιατί υπήρχε και πληθώρα σκαφών. Ερχόταν το ένα πίσω από το άλλο, ο Μουζάλας και η παρέα το έκανε το χωροφύλακα. Εσύ πήγαινε εκεί, εσύ πήγαινε εκεί. Ποιος έδωνε τα λεφτά για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως ποιος έδωσε και τα χρήματα για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που δυστυχώς πνιγήκανε προχθές στην Πύλο, έξω από την Πύλο. Η μικιότητα δώσαν, ποιος άλλος να τα δώσει? Οι οποίες δίνουν 1, 2, 3, 4 και παίρνουν πολλαπλάσια. Πολλαπλάσια χρήματα. Αυτή είναι η μπίζνα. Και ο Μουζάλας, επειδή οι δικοί του έχουν στεναχωρηθεί, να πέσει λέει, το τείχος να έρχονται οι άνθρωποι να μην υπάρχουν σύνορα, γι' αυτό ο λαός τους τιμωρεί. Και είχαμε φτάσει στο σημείο, κυρίες και κύριοι, να ακούμε τον Μουζάλα, τον Τσίπρα, τον Πολάκη, τον Φίλη, συγχωρείτε, και όλους αυτούς να λένε αυτά που λένε. Λοιπόν, πριν συνεχίσω, πάω στον κύριο Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν εκεί στην πλατεία Κουμουντούρου, τι κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές ότι όχι μόνο δεν έχουν σκοπό και δεν θέλουν να διεκδικήσουν με αξιώσεις την πρωτιά στις εκλογές 25 Ιουνίου, αλλά ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να βλέπει ως ένα πάρα πολύ καλό ενδεχόμενο να μην είναι καν αξιωματική αντιπολίτευση. Διότι αυτές οι δηλώσεις και αυτές οι τοποθετήσεις σε κάθε περίπτωση δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στο εσωτερικό του κόμματος και βεβαίως ουσιαστικά προκαλούν και μία σύγχυση ακόμα και στους ίδιους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχω την εντύπωση και τουλάχιστον αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, θα φανεί στο αποτέλεσμα της κάλπης της 25ης Ιουνίου, κύριε Καλόγυρε. Όπως τα λέτε, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ για την εμβόλυμη τοποθέτησή σας. Ζωντανές εκπομπές είναι, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Τσίπρα, τα σύνορα, τους λαθρομετανάστες, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Και πάμε τώρα στην νέα τάση του Τσίπρα και το Ανδρουλάκη από πίσω, γιατί ο Μητσοτάκης τον Μουσταφά Κατρατζή τον αποκεφάλισε από το ψηφοδέλτιο, του είπε δρόμο, φύγε. Ο Μητσοτάκης είχε το θάρρος και τον έδιωξε. Συμφωνούμε, διαφωνούμε το Μητσοτάκη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο Τσίπρας όμως και ο έτερος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ προφανώς έχουν κάνει
παιχνίδια με, με το τουρκικό προξενείο. Δεν ξέρω τι παιχνίδια έχουν κάνει. Και δέχεται τουλάχιστον ο Τσίπρας δύο ανθρώπους στο ψηφοδέλτιο, οι οποίοι εκφράζονται και λένε ότι είναι Τούρκοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι ακόμη και μετά την παρότρινση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη, να βγουν και να πούνε τι αισθάνονται. Αν αισθάνονται Έλληνες ή Τούρκοι. Τα λέγαμε και εμείς πριν τα πει και ο Πρωθυπουργός αυτά. Ο πρώην Πρωθυπουργός και ο επόμενος. Αυτοί οι δύο λοιπόν λεβέντες, τα πρωτοπαλίκαρα του Ερντογάν στη Θράκη, επειδή ως τουρκικό κόμμα δεν θα έμπαιναν στη Βουλή γιατί θα πιάνουν το 3%, κάνουν αλυσβερίσει, πολιτικό αλυσβερίσει και προφανώς όχι μόνο με τον Τσίπρα και την παρέα του, μπαίνουν κάτω από τον Τσίπρα, από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκλέγονται, γιατί ξεπερνάνε το όριο του 3% ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη το ξεπερνάει βέβαια, και δηλώνουν Τούρκοι. Αυτά τα δύο πρωτοπαλίκα του Ερντογάν, τα οποία υιοθέτησε ο Τσίπρας. Το ερώτημα είναι, και θα δούμε τώρα και αυτόν εδώ τον αγαπητό κύριο Ζεϊμπέκ, ο οποίος φωτογραφίζεται σε πανό που λέει τουρκική μειονότητα της Θράκης. Το ερώτημα είναι λοιπόν τι κάνει ο Τσίπρας για όλα αυτά, τι κάνει ο κύριος Ζεϊμπέκ, τι κάνει ο κύριος Φερχάτ, γιατί δεν βγαίνουν να κάνουν δήλωση και γιατί εμείς ανεχόμαστε. Και γιατί ο Τσίπρας παίζει παιχνίδια του Ερντογάν για 40.000 ψήφους. Είναι αηδία αυτό το πράγμα. Δεν πω άλλη έκφραση. Ντροπή και αηδία. Γιατί το κάνει λοιπόν ο Τσίπρας, και αφού το κάνει, το ερώτημα το οποίο γεννάται είναι το εξής. Τι παίρνει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτήν την συναλλαγή, την πολιτική και όχι μόνο συναλλαγή. Είναι συναλλαγή εθνικής μειοδοσίας για 40.000 ψήφους που θα πάρεις. Να, για έναν βουλευτή που θα βγάλεις να δέχεσαι ανθρώπους που είναι εχθροί της Ελλάδος. Εδώ βλέπουμε αυτό το μπουμπούκι, τον Ζεϊμπέκ, μπουμπούκι του Ερντογάν, τον οποίο έχει υιοθετήσει ο Τσίπρας. Φωτογραφίζεται σε πανά που λένε τουρκική μειονότητα της Θράκης. Και βέβαια, έτσι για την ιστορία, σε συνέντευξη που είχε δώσει ο Τσίπρας πριν λίγες ημέρες στον Α, μίλησε για τουρκική μειονότητα της Θράκης. Μετά από δύο μέρες κατάλαβε τι είπε. Έκανε ένα σαρδάμ. Όταν κάνεις ένα σαρδάμ, το διορθώνεις και τη στιγμή. Δεν το αφήνεις μετά από δύο μέρες. Αυτά είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θα δούμε και το βιντεάκι για να πάμε σε άλλα θέματα. Λοιπόν, ας ακούσουμε. Και όταν η κυρία Μπακογιάννη, η οποία ανέβηκε στη Θράκη για να εκβιάσει την τουρκική μειονότητα, για να αλλάξει στάση και ψήφο, το 2012, πριν 10 χρόνια, κατέβηκε στις εκλογές και πήρε 2,55 πανελλαδικά, αλλά 18% στη Ροδόπη και 70% στον Ίασμο, ήταν εθνική εξαίρεση. Για να αλλάξει στάση και ψήφο, το 2012, πριν 10 χρόνια, κατέβηκε στις εκλογές και πήρε 2,55 πανελλαδικά, αλλά 18% στη Ροδόπη και 70% στον Ίασμο, ήταν εθνική εξαίρεση. Λοιπόν, αυτά λέω έτσι, πράγμα. Παιχνίδια μεγάλα. Εγώ δεν λέω ότι τώρα Μπακογιάννη είναι εκτός παιχνιδιών. Άλλο Μητσοτάκης, άλλο Μπακογιάννη. Και βέβαια, άλλο και Ανδρουλάκης, έτσι, και αυτός παιχνίδια κάνει. Και να φύγουμε από εδώ, λοιπόν, να πάμε στο Κόσοβο, όπου εκεί το ΝΑΤΟ ήθελε δυνάμεις για να εμποδίζει τους αδερφούς Σέρβους από τα δίκαια αιτήματά τους να διώξουν τους Αλβανούς δημάρχους, τους Κοσοβάρους, συγγνώμη, δημάρχους, οι οποίοι εκλέχτηκαν δήμαρχοι με ποσοστό 3% επί του πληθυσμού στην πόλη, πραξικοπηματικά πράγματα με την ανοχή της Δύσης εις βάρος των Σέρβων, και ο Ερντογάν έστειλε ειρηνευτική δύναμη εκεί πέρα να φρουρεί, τι άλλο, να φρουρεί τους Κοσοβάρους δημάρχους σερβικές πόλεις. Βράζουν τα Βαλκάνια, σας το έχω ξαναπεί, όπως βράζει και η Βοσνία Ζερκοβίνη. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο με τον στρατηγό, τον κύριο Καμπορίδη, και τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική, τον κύριο Καρανάσιο, και οι δύο αμφότεροι γνωρίζουν καλά τα θέματα του Κοσόβου. Να σας πω επίσης ότι επεκτείνεται η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και στο πολεμικό ναυτικό. Πολεμικά πλοία της φίλης χώρας θα λιμενίζονται στα ελληνικά λιμάνια και τους ναυστάθμους και θα εκπαιδεύονται μαζί με τα ελληνικά πολεμικά. Πλοία είναι μια πολύ καλή κίνηση, γιατί οι Ισραηλοί είναι φίλοι μας και τους χρειαζόμαστε. Ενώ να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει πλέον η διάχυτη άποψη πως, όπως και πέρυσι το 2022, έτσι και φέτος το 2023, θα υπάρξει μια μεγάλη έξοδος εκατομμυριούχων
πολυεκατομμυρίων Κινέζων πολιτών προς τη Δύση. Δηλαδή, Κινέζοι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά χρήματα, φεύγουν από την Κίνα και οι λόγοι που φεύγουν είναι η μεγάλη και αυστηρή φορολογική νομοθεσία που υπάρχει, καθώς και οι πολύπλοκοι κανόνες για εξαγωγές προϊόντων, αλλά κυρίως εμβασμάτων. Αναγκάζονται και φεύγουν οι Κινέζοι, δεν μπορούν να αντέξουν άλλο την δημοκρατία της Κίνας, πάνε στο εξωτερικό. Το 2022 φύγαν 10.800 πολυεκατομμυρίουχοι από την Κίνα για το εξωτερικό. Το 2023 αναμένει να φύγουν 13.500. Τώρα αυτοί πώς επιζούν, κανείς δεν ξέρει στο εξωτερικό και τι ανταλλάγματα δίνουν στη μητέρα τους, πατρίδα την Κίνα. Όπως βέβαια δεν επιζούν και μερικοί οι οποίοι φεύγουν από τη Ρωσία και έχετε δει τι έχουν πάθει όλοι αυτοί οι πολυεκατομμυρίουχοι στην Μεγάλη Βρετανία και αλλού. Και οι χώρες οι οποίες πάνε, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι πολυεκατομμυρίουχοι είναι η Αυστραλία πρώτη, είναι και κοντά στην Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σιγκαπούρη, μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Καναδάς και η Μεγάλη Βρετανία. Η έξοδος λοιπόν των πολυεκατομμυρίουχων της Κίνας έχει ξεκινήσει το 2021. Το 2022 είπαμε 10.800 πολυεκατομμυρίουχοι την κοπανίσανε και το 2023 αναμένεται να φύγουν 13.500, ίσως κάποιοι από αυτούς να βρεθούν και στην χώρα μας. Με όλα αυτά λοιπόν, και αφού ακούσαμε και τον κύριο Παπαδάκη νωρίτερα, να πάμε και να καλησπερίσουμε τον στρατηγό, τον κύριο Καμπουρίδη, και τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική, τον κύριο Ευθύμη Καρανάσιο. Καλησπέρα σας κύριε Καλόγερε και σε όλους τους συμμετέχοντες στο πάνελ. Σας ευχαριστώ, στρατηγέ μου, και τον κύριο Ευθύμιο Καρανάσιο, υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Χαλκιδική. Καλησπέρα σας, κύριε Καρανάσιο. Καλησπέρα σε όλους, κύριε Καλόγερε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είχατε τον πρώην και τον επόμενο πρωθυπουργό σήμερα στη Χαλκιδική. Όλα καλά? Σήμερα η Χαλκιδική είχε τα πάνω της, ναι. Πήγαν όλα καλά, εντάξει? Πήγαν όλα καλά, οι επισκέψεις πήγαν καλά, ο κόσμος ήταν αρκετός, ο παλμός είναι δυνατός. Ευελπιστούμε τα αποτελέσματα θα είναι ευχάριστα. Τι σας είπε ο Πρόεδρος σήμερα εκεί, για πείτε μας. Ο Πρόεδρος πρώτα απ' όλα τίμησε τη Χαλκιδική. Την τιμάει βέβαια κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Μόνο σε εκλογές έρχεται, δεν έρχεται και καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Έρχεται νομίζω. Έχει έρθει το Σωτάκης. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, όταν είσαι πρωθυπουργός δεν μπορείς να κάνεις και ταξίδια. Καλύτερα να κάνεις ένα ταξίδι στην Αμερική, λέω εγώ, ή στη Γερμανία παρά να έρθεις στη Χαλκιδική. Το λέω λίγο χιουμοριστικά, αλλά και με την ουσία της λογικής. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα, και λέω Πρωθυπουργός γιατί όλα δείχνουν ότι είναι ο αυριανός Πρωθυπουργός της χώρας μας, ήρθε, επισκέφθηκε τον Πολύγυρο καταρχήν. Είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές, αλλά και έκανε έναν πολύ καλό, θα έλεγα, λόγο και για τη Χαλκιδική μας, για τα έργα, αλλά πολύ περισσότερο για το αύριο της πατρίδας μας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε την Νικήτη, δηλαδή την πρωτεύουσα της Ιθονίας, που χαρακτηριστικά λέμε το δεύτερο πόδι ή τη Χερσόνησο της Ιθονίας, όπου και εκεί τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Υπήρχε κόσμος, υπήρχε χαμόγελο, υπήρχε προοπτική και έκλεισε αυτή η επίσκεψη στα Μουδανιά, ένα πολύ ωραίο μέρος της Χαλκιδικής, με φόντο τη θάλασσα, μια επίσης ευχάριστη ομιλία και στη συνέχεια αναχώρησε για Θεσσαλονίκη για να προετοιμαστεί για αύριο που θα έχει την κεντρική ομιλία στη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έκανε δική μνήμα σήμερα και στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι τους κάλεσαν να ψηφίσουν όλη τη Νέα Δημοκρατία για να υπάρχει κυβέρνηση και όχι αυτοί οι οποίοι πάνε για να υπάρχει αντιπολίτευση. Δηλαδή, νομίζω ότι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας είναι να έχουμε ισχυρή κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι, κύριε Καρανάσιο? Να έχουμε ισχυρή κυβέρνηση και νομίζω ότι το έχουμε και ανάγκη σαν κράτος. Να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση, να πάρει πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Μάλιστα. Τα αποτελέσματα η Νέα Δημοκρατία στην τετραετία που πέρασε τα έδειξαν. Ο κόσμος την τίμησε με την ψήφο της. Κοίταξε, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τώρα για να λέμε το δίκαιο, το στραβό το δίκαιο, κανείς δεν αμφισβητεί την παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και το Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι, Σπύρο? Δεν το συζητάμε και τουλάχιστον αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά τι να τις κάνεις τις δημοσκοπήσεις όταν η καλύτερη δημοσκόπηση, έτσι, η πιο έγκυρη, έγινε στις 21 Μαΐου. Και όλα δείχνουν ότι επειδή η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ, πηγαίνουν ουσιαστικά από λάθος σε λάθος. Είτε αυτό είναι επικοινωνιακό, είτε είναι ουσιαστικό. Δείχνει πραγματικά σαν να παίζει μπάλα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, μόνος του ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, και αυτό φαίνεται και από τα στελέχη, φαίνεται και από τους ανθρώπους που πλαισιώνουν
τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, είναι πάρα πολύ ουσιαστικά προετοιμάζονται για την επόμενη ημέρα. Ουδής αμφισβητεί την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να σας πω, κύριε Καλόγυρε, κύριε Καρανάσιο και κύριε Καμπουρίδη, μπορεί δημόσια τα στελέχη, και αυτή είναι η οδηγία που δέχονται από την πλευρά της Πειραιώς, να μην λένε ότι τα πάντα έχουν κριθεί, αλλά ήδη, λέει το ρεπορτάζ μου, κάνουν το σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Βεβαίως, ναι μεν κάποια ονόματα μπορεί να έχουν ακουστεί δεξιά και αριστερά για το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά αυτό το οποίο μας λένε σε πολύ υψηλό επίπεδο είναι ότι τίποτα δεν έχει κριθεί. Σωστά. Έχει ένα πλάνο ο κύριος Μητσοτάκης στο μυαλό του, αλλά αυτό το πλάνο ακόμα δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Οι πάντες κρίνονται μέχρι και την τελευταία ημέρα. Σωστό, Σπύρο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα. Είπαμε για την Χαλκιδική, γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ασφαλώς. Και δεν σας κρύβω ότι ζηλεύουμε κιόλας λίγο, κύριε Καρανάσιο. Πάμε όμως στον στρατηγό. Στρατηγέ, εσείς έχετε έδρατη Ξάνθη. Σωστό. Εκεί είναι ένας Λεβέντης, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Ξάνθη. Μάλιστα. Ο οποίος, ο κύριος Ζεϊμπέκ, μαζί με τον κύριο Οσγκιούρο Φερχάτ, αρνούνται να δηλώσουν ότι είναι Έλληνες και αρνούνται να δηλώσουν τι πιστεύουν. Όχι όσον αφορά το θρήσκευμα, είναι δηλαδή με την Ελλάδα ή με την Τουρκία. Και φτάσαμε στο σημείο, στρατηγέ, όλος ο κόσμος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να λευγείτε, ρε παιδιά, να μας πείτε τι είστε, ποιος είστε, με την Ελλάδα ή με την Τουρκία. Τίποτα δεν μιλάει κανείς. Φάνηκε ένας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είχε διαφορετικές απόψεις. Αμέσως ο Μητσοτάκης ή μετά από λίγες ημέρες τον κύριο Μουσταφά Κατρατζή τον διέγραψε από το κόμμα. Του λέει, είσαι εκτός ψηφοδελτίων. Ο Τσίπρας τι φοβάται και αν φοβάται και τρέμει ο Τσίπρας με δεδομένο ότι το τουρκικό προξενείο και η τουρκική πρεσβεία τον έχουν στο χέρι, τον κρατάνε. Για 40.000 ψήφους κρατάνε στο χέρι τον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος είναι ένας εθνομεδενιστής και ο οποίος θα παθαίνει, γιατί λέγανε αρχαίοι μόνο πρόγονες, Σπύρο Παπαδάκη, με δε πρώτο τέλος μακάριζε. Θα καταγραφεί στην ιστορία ως εθνομεδενιστής και ως προδότης της Μακεδονίας. Αυτός ο Κοτζιάς και η παρέα του. Και τα 50 εκατομμύρια που λένε ότι πήρε ο Κοτζιάς, τα λέγει ο Καμένος, αυτά δεν τα λέγα εγώ, και τα άπειρα που χρήματα ή ό,τι άλλο πήρε ο Τσίπρας, κανείς δεν το ξέρει. Μπορεί να μην πήρε χρήματα, να πήρε άλλα ανταλλάγματα. Αλλά εγώ τον προκαλώ να μας πει πώς υπέγραψε αυτή τη συμφωνία και γιατί κατρακυλάει και γιατί δεν λες στους δυο αυτούς να δάτε εδώ, κύριε, να κάνετε μία δήλωση ότι είστε Έλληνες και όχι Τούρκοι, όπως εκφράζεστε στα πανό. Έχουν άλλη ατζέντα, κύριε Καλόγυρε. Άλλη ατζέντα. Και δεν το καταλαβαίνουν κιόλας ότι η κατρακύλα αυτή οφείλεται κατά πολύ σε αυτή την ατζέντα που έχουν όσον αφορά στα εθνικά μας ζητήματα, στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, στα ζητήματα ακόμα και αυτά. Δεν έχουν περάσει πάρα πολλά 24 ώρα. Ο κύριος Τσίπρας σε συνέντευξή του μίλησε για τουρκική μειονότητα. Σαρδάμ, λέει, ήταν. Αλλά ξέρετε. Καλά, τι. Τώρα Σαρδάμ το διορθώνασε μετά από λίγη ώρα. Τέλος πάντων, η βλακεία, η πολιτική βλακεία στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεπεράσει κάθε ώρα. Και ρωτάω, στρατηγέ μου, τον κρατάνε το Τσίπρο που ζει στο χωριό μου και τον κρατάνε άσχημα και θα τον δώσουν κάποια στιγμή? Και αν ο Τσίπρας με όλα αυτά που έχει κάνει έχει ξεπεράσει τα επιτρεπτά όρια και έχει αγγίξει τα όρια της εθνικής προδοσίας ή και τα έχει ξεπεράσει και αυτά, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να πούμε ότι γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, ήμασταν στην εκπομπή σας, πάλι συζητάγαμε το ίδιο θέμα, αλλά από τότε προέκυψε ο κύριος Ζεϊμπέκ, όχι μόνο δεν βγήκε να πει αυτό το ζητούμενο όπως και ο Φερχάτος Γκιούρ, αλλά πήγε και σε εκδήλωση στον Εχίνο προχθές, 18 Ιουνίου, και φωτογραφήθηκε πίσω από το είχε ένα πανό τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης. Δηλαδή, αυτός εκτελεί εντολές. Ξαναλέμε και πάλι, αφού στιγμής αποτελεί ένα όργανο του προξενείου, φαίνεται, αυτό φαίνεται, δεν έχει λόγο να βγει και να πει κάτι διαφορετικό. Αυτός κάνει τη δουλειά του. Το λάθος είναι στα κόμματα που επιλέγουν από τους ακραίους οι οποίοι υποστηρίζονται από το προξενείο, και το μόνο που τους ενδιαφέρει από κάποια κόμματα είναι να πάρουν τους ψήφους και να έχουν υποψηφίους βουλευτές
στη Βουλή. Τώρα, εάν αρχηγός κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ελέγχεται από την Άγκυρα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Αυτό που ξέρω εγώ πάντως είναι ότι θα πρέπει να πρετανεύει πρώτα είναι το εθνικό συμφέρον και μετά είναι τα συμφέροντα των κομμάτων, κύριε Καλόγερε. Θα πρέπει να γίνεται μια επιλογή από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι Έλληνες, ότι θέλουν να είναι στο θρήσκευμά τους. Θα πρέπει να γίνεται επιλογή από τέτοιους και από ανθρώπους οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι από το τουρκικό προξενείο. Ο Ζεϊμπέκ λοιπόν όχι μόνο δεν δήλωσε ότι είμαι Έλληνας πολίτης αλλά μουσουλμάνος, αλλά συνέχισε ακόμη σε περισσότερες την προκλητική συμπεριφορά, όπως συγκεί ηχθείως τηρεί και ο έτερος, ο Φερχάτος Γιούρ, μιας και πήρε 13.000 ψήφους στην Κομωτινή. Είναι λυπηρό το γεγονός και δείχνει ότι το προξενείο συνεχίζει να έχει επιρροή σε μουσουλμάνους βουλευτές στη Θράκη. Άρα εδώ κατά την άποψη, για να πάμε και στον κύριο Καρνάσιο και να δούμε τι μπορεί να γίνει με αυτός, αν θα εκλεγούν βουλευτές και αν θα κάνουν και όρκο στο ελληνικό σύνταγμα, δεν έχει σημασία η γλώσσα, θα ορκιστούν και μετά από εκεί πέρα έχουν κάνει ψευδορκία. Και όχι μόνο αυτό, έχουν αγγίξει για τα όρια της εθνικής προδοσίας και τα έχουν ξεπεράσει. Για εσάς, στρατηγέ, επειδή ζείτε στη Ξάνθη και ακούτε τον Παλμό, αυτοί οι δύο άνθρωποι που είναι υποψήφοι ενός κόμματος που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και είναι υπό του αρχηγού τους που λέγεται Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν βγαίνουν να πούνε ότι είναι Τούρκοι και να πάνε στα τσακίδια απέναντι? Δεν βγαίνουν να πούνε γιατί εκτελούν εντολές. Αυτοί έχουν εντολές και αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να χάσουν την έδρα τους. Άρα ο Τσίπρας αβαντάρει το λεγόμενο τουρκικό κόμμα, το οποίο δεν μπορεί να πιάσει 3% πανελλαδικά, και για 40.000 ψήφους ο Τσίπρας για μία ακόμη φορά πουλάει την Ελλάδα. Και ο Ανδρουλάκης από πίσω, έτσι. Ο Ζεϊμπέκ είναι γνωστό για τις ακραίες θέσεις. Ο Φερχάτος Γιούρ δεν ήταν γνωστός, είναι πρώτη φορά. Ο Ζεϊμπέκ ήταν πολύ γνωστός. Το ότι τον επανατοποθετείς ενώ γνωρίζει ότι είναι ακραίος, είναι λάθος του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και είναι λάθος. Όταν βάζεις ένα ακραίο που ξέρεις τις θέσεις του είναι αναντίο της Ελλάδος, κακώς τον τοποθετείς. Άρα, κύριε Καμπορίδη, επειδή εσείς γνωρίζετε εκεί πρόσωπα και καταστάσεις, γνώριζε ο κύριος Τσίπρας το ποιόν του αντρός και τις θέσεις του? Εννοείται, μα είναι, όλοι το γνωρίζουν ότι ο Ζεϊμπέκ ήταν από τους πιο ακραίους βουλευτές που έχει βγάλει ποτέ το ελληνικό κοινοβούλιο και έχει τοποθετηθεί πολλές φορές για την τουρκική του, για την τουρκισμό του κτλ. Λοιπόν, υπήρχαν ερωτηματικά. Με ανακούφιση εμφανίστηκαν όλες αυτές οι αποκαλύψεις. Απλώς είναι λάθος το timing που γίνεται η συζήτηση τώρα προεκλογικά. Πάντως πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει οι επιλογές να γίνονται από ανθρώπους μετριοπαθείς. Η μειονότητα είναι γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους και όχι από ανθρώπους ακραίους, ειδικότερα όταν ξέρουμε το παρελθόν και ότι είναι καθοδηγούμενοι από το προξενείο. Ναι, αλλά λοιπόν αυτός που τους δέχεται, αφού ξέρει το παρελθόν, συνενεί και κάνει συμφωνία, μυστική συμφωνία. Θέλει να πάρει την έδρα μόνο. Κάνει μυστική συμφωνία ο Τσίπρας και αβαντάρει τους Τούρκους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αβαντάρει κάποιους που αισθάνονται Τούρκοι και είναι δικαίωμά τους, αλλά να πάνε απέναντι. Βάζω και τη λέξη εγώ στα τσακίδια από πίσω. Να πάνε απέναντι αφού αισθάνονται Τούρκοι. Και ο Τσίπρας βάζει στη Βουλή δύο βουλευτές, οι οποίοι θα λένε ότι είναι Τούρκοι και τελείωσε. Άρα δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη χώρα μας. Ναι, είναι ενάντια στα εθνικά συμφέροντα. Η επιλογή τέτοιων ανθρώπων, μόνο και μόνο να καταλάβω κάποιες θέσεις στο κοινοβούλιο, από οποιοδήποτε κόμμα και συγκεκριμένη περίπτωση όπως ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ενάντια στα εθνικά συμφέροντα. Θα δούμε τώρα τη φωτογραφία γιατί που έναν μετριοπαθή μουσουλμάνο δεν θα τον έδειχνε ποτέ το προξενείο. Βέβαια, είναι φανατική και είναι αυτό που λένε, ας πούμε, οι Ταλιμπάν του δικτάτορα Ερντογάν. Θα δούμε τη φωτογραφία όπου το πρωτοπαλίκαρο του Τσίπρα τη βλέπουμε. Ο Ζεϊμπέκ Χουσέιν, πώς λέγεται ο άνθρωπος. Είναι αυτό που αναφέρθηκα πριν από λίγο, στις 18 Ιουνίου, στον Εχίνο. Λοιπόν, πήγανε στον Εχίνο, στο χωριό, και εκεί φωτογραφήθηκε λοιπόν και λέει, μιλάει για τουρκική μειονότητα. Αυτά δεν τα βλέπει κανείς. Και Ευθύμη Καρανάση, εσύ που έχεις κάνει βουλευτής, τι πρέπει να γίνει όταν κάποιος φωτογραφίζεται και αβαντάρεται από ένα κόμμα ως εχθρός της πατρίδας που είναι ο Τούρκος και λέει ότι εγώ είμαι Τούρκος και τον βάζει στη Βουλή έμεσα. Τι πρέπει να κάνεις? Νομίζω, κύριε Καλόγερε, ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να πάρει την απόφαση άμεσα, να μην που έπρεπε να έχει πάρει την απόφαση χθες. Ναι, ωραία. Πέντε την απόφαση ο Τσίπρας σήμερα, αλλά αυτός εκλέγεται βουλευτής.
Τι γίνεται, πώς τον διώχνουμε? Κοιτάξτε κύριε Καλόγερε, μπορεί ο κύριος Τσίπρας να τον βγάλει τον κύριο αυτόν από το κάδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον ψηφίσουν οι άλλοι, θα είναι ανεξάρτητος. Εγώ σας λέω τι πρέπει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Θα εκλεγεί πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει την απόφασή του και να βγει στον ελληνικό λαό. Πέρα από το πρακτικό μέρος που πολύ καλά το λέτε, υπάρχει και το ηθικό. Υπάρχει δηλαδή. Μα τι να το κάνω εγώ το ηθικό όταν το πρακτικό μου με το πρακτικό μέρος, αγαπητέ κύριε Καρανάσιο, μου βάζει δύο φιλότροπους μέσα στη Βουλή. Κύριε Καλόγερε, στον ελληνικό λαό, ο ελληνικός λαός έχει αντίληψη. Στον ελληνικό λαό, ο πολιτικός και σύμφωνα με το Σύνταγμα τον διδάσκει. Ας δείξει λοιπόν ένα μεγαλείο ο κύριος Τσίπρας και ας εκφραστεί όπως πρέπει για αυτόν τον άνθρωπο και να πει ανοιχτά ότι έκανε λάθος. Ο Τσίπρας έχει κάνει συμφωνίες κάτω από το τραπέζι με την τουρκική πρεσβεία και το τουρκικό προξενείο. Αν εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος Έλληνας πολιτικός και μάλιστα αρχηγός κόμματος θα κάνει κάτι τέτοιο. Κάτι, μα τώρα να σου πω κάτι. Κοροϊδεύεις τον κόσμο που μας βλέπει. Τι άλλο να έχει κάνει, δηλαδή είναι πολιτικά τόσο ηλίθιος ο κύριος Τσίπρας ώστε δεν καταλαβαίνει ότι η επιλογή του να στηρίξει δύο ανθρώπους που αισθάνονται Τούρκοι για να τους βάλει στη Βουλή είναι εθνικό έγκλημα? Δεν νομίζω. Ο Τσίπρας είναι μια χαρά άνθρωπος, είναι και έξυπνος, είναι. Δεν το θεωρώ τόσο πολιτικά ηλίθιο, γιατί επαγγελματικά και στην ανθρώπινη ζωή και στην κοινωνική του ζωή δεν με ενδιαφέρει τι κάνει, αλλά πολιτικά ξεπερνά τα όρια της ηλικιότητας αυτό που κάνει. Κύριε Καλόγερε, γι' αυτό υπάρχει ο ελληνικός λαός και γι' αυτό καταδίκασε τον κύριο Τσίπρα. Μα θα βγουν αυτοί οι δύο, αφού πάνε όλοι και παίρνουν γραμμή από την Κωνσταντινούπολη και πάνε όλοι για το προξενείο και ψηφίζουν αυτούς τους δύο. Θα εκλεγούν. Κύριε Καλόγερε. Αν όμως, πρόσεξε, αν όμως ήταν διαφορετικά, δεν θα υπήρχαν στη Βουλή. Κύριε Καλόγερε, στο ελληνικό κοινοβούλιο μπαίνουν εκλεγμένοι Έλληνες πολίτες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπαίνει κανένας άλλος παρά μόνο Έλληνες. Μα αυτοί οι άνθρωποι δεν αισθάνονται Έλληνες. Πάνε και φωτογραφίζονται. Ορίστε, και ο Τσίπρας προχθές μίλησε για τουρκική μειονότητα. Εάν φωτογραφίζονται, αυτό είναι κέρια και στο 100%. Όχι, αν είδε τη φωτογραφία. Δεν είναι αν. Φωτογραφίζονται. Δεν υπάρχει το εάν. Ναι, φωτογραφίζονται λοιπόν, κύριε Καλόγερε. Ο κύριος Τσίπρας έχει την ευθύνη. Όχι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καρανάσιο. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Καλόγερος και έχει απόλυτο δίκιο είναι ότι φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να κάνει κάτι όσον αφορά στο εσωτερικό του κόμματός του με τους δύο υποψήφιους βουλευτές του. Αύριο όμως, μετά την 25η Ιουνίου, θα πρέπει να κληθεί να το αντιμετωπίσει η Βουλή, η πλειοψηφία, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Έτσι δεν είναι. Όταν θα υπάρχουν δύο βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου που ουσιαστικά θα μιλούν για τουρκική μειονότητα. Εδώ μιλάει ο αρχηγός σας. Θα δούμε το βίντεο, μάλλον ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Α, που ο αθεόφοβος είπε τις Έλληνες μουσουλμάνους χαρακτήρισε τουρκική μειονότητα, Αλέξη Τσίπρας ο μεγαλοπρεπής, και αφού το είπε, μετά από δύο μέρες λέει, έκανα σαρδάμ. Του ξέφυγε. Τέτοια πήγαινε και έλεγε στον Ερντογάν και δεν δημόταν να πει ούτε καν μετά ότι έκανε σαρδάμ. Γιατί πολλά κυκλοφορούν για τις δύο ώρες που τον είχε στριμωγμένο σε ένα νοντά, σε ένα δωμάτιο ο Ερντογάν και τον ανέκρινε. Πολλά κυκλοφορούν. Και πολλά κυκλοφορούν για το που πήγε μετά από το Μάξιμο, κάποιες εκατοντάδες μέτρα μακριά. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Λοιπόν, για να δούμε το βίντεο. Και όταν η κυρία Μπακογιάννη, η οποία ανέβηκε στη Θράκη για να εκβιάσει την τουρκική μειονότητα, για να αλλάξει στάση και ψήφο, το 2012, πριν 10 χρόνια, κατέβηκε στις εκλογές και πήρε 2,55 πανελλαδικά, αλλά 18% στη Ροδόπη και 70% στον Ίασμο, ήταν εθνική εξαίρεση. Λοιπόν, το φαίνεται ότι παιχνίδια παίζει ο Ανδρουλάκης, το οποίο Πασόκ παίρνει τα υπερδιπλάσια ποσοστά εκεί, δηλαδή πάνε όλοι και γλύφουν το τουρκικό προξενείο. Και τώρα η Μπακογιάννη λέει είχε πάρει 18%. Αλλά και αυτή κάποια σχέση είχε με το προξενείο. Εδώ εμείς τα λέμε όλα. Μητσοτάκης δεν έχει καμιά σχέση. Ο Μητσοτάκης του πήρε το κεφάλι αμέσως στο άλλο. Του λέει δρόμο, φύγε Μουσταφά. Κύριε Καρανάση, υπάρχουν θέματα μεγάλα. Έχετε κάνει βουλευτής. Υπάρχουν τεράστια θέματα για τη χώρα μας. Θα σας πω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τραγικό. Είναι τραγικό να είσαι πολίτης Έλληνας, να είσαι μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ένας από τους 300. Και να σκέφτεσαι κατά της χώρας σου. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να υπάρχει. Το χειρότερο που θα μπορούσε να υπάρξει είναι να τον ανακαλύψει εκ των υστέρων. Το πιο χειρότερο όμως είναι
ότι το γνωρίζει εκ των προτέρων και κάνει συναλλαγές με το τουρκικό προξενείο και με όλα αυτά. Ο στρατηγός είναι λοιπόν, μαζί μας. Εγώ επιμένω ότι ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να απομονώσει αυτούς τους ανθρώπους. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Και να βγει στην ελληνική κοινωνία και να το πει. Αυτό δεν πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο σωστό και πιο σοβαρό και πιο ουσιαστικό. Όλοι μας έχουμε τις ευθύνες μας και πολύ περισσότερο όταν είσαι βουλευτής. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Θα πάμε λίγο στο Κόσοβο μέχρι να αποκαταστήσουμε και τη σύνδεσή μας με τον στρατηγό, τον κύριο Καμπουρίδη. Κύριε Καρανάσιο, τα Βαλκάνια τα γνωρίζετε απ' έξω και ανακατοτά. Και λόγω της δουλειάς σας και είστε δεκαετίες στο χώρο των Βαλκανίων. Είναι διάβασα έτσι. Ότι στο Κόσοβο και με όλα αυτά που γίνονται, που βγάλανε σε πόλεις σερβικές, βγάλανε δημάρχους Κοσοβάρους με ένα πληθυσμό κάτω το 3%, πράγματα απαράδεκτα με την συνδρομή του ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ τώρα έστειλε Τούρκους για να υπερασπίσουν τη δημαρχία που κατέλαβαν οι Κοσοβάροι δια της βίας και παράνομα και θα δούμε τώρα και σε λίγο και ένα βίντεο όπου οι Τούρκοι φυλάνε τους Κοσοβάρους δημάρχους σερβικές περιοχές. Αυτό για τους Σέρβους είναι casus belli, δεν είναι όπως είναι οι Έλληνες. Είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν, να επιτεθούν μάλλον στο Κόσοβο και να αλλάξουν την κατάσταση. Και γενικά το καζάνι βράζει με τους Γερμανούς να έχουν πάντα τον πρώτο λόγο για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκονται τα Βαλκάνια. Τι λέτε, κύριε Καρανάσιο? Η αλήθεια είναι ότι το Κόσοβο πάντοτε ήταν και νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και για τους Σέρβους αλλά και γενικότερα για τα Βαλκάνια. Εγώ ευελπιστώ πάντως, κύριε Καλόγερο, ότι γρήγορα σε αυτή την περιοχή θα ξαναγίνουν εκλογές. Αν δεν έχουν γίνει τώρα, για να είμαι τις τελευταίες μέρες, δεν έχω πολλή πληροφόρηση. Λόγω των εκλογών, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στη χώρα μας. Αλλά θα γίνουν εκλογές, οι Σέρβοι θα κερδίσουν τους Δήμους και θα επανέλθουμε λίγο στα παλαιότερα. Όμως δεν θα κλείσει εύκολα αυτή η πληγή. Οι Σέρβοι πάντα πιστεύουν ότι το Κόσοβο είναι κομμάτι της ψυχής τους, είναι κομμάτι της γης τους, είναι κομμάτι της ιστορίας τους. Αυτό που έγινε βέβαια διαχρονικά, το ότι έφτασε στο σημείο οι Κοσοβάροι να είναι το 90% ίσως και παραπάνω του πληθυσμού στο Κόσοβο, είναι μια παράμετρος η οποία πρέπει να τη συζητήσουμε και πρέπει να την αξιολογήσουμε. Αυτό πάντως που έχει σημασία είναι ότι δεν είμαστε νομίζω σε καμία φάση στην περιοχή μας, κανένας δεν θέλει να πούμε σε μια διαδικασία χτύπα ξύλο, αν θέλετε θα πω τη λέξη πολέμου. Ο αντιστράτηγος σίγουρα καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Όσο πιο μακριά είμαστε από αυτά τα γεγονότα, τόσο καλύτερα. Ευελπιστώ λοιπόν, παρόλο που πήγαν και οι Τούρκοι εκεί, και για μας ναι, δεν είναι και ότι ευχάριστο. Γέμισε με Τούρκους στρατιώτες η περιοχή και πρέπει να το πούμε αυτό, κύριε Καρανάσια. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Υπάρχει στο κοντρόλ πλέον. Το έκανε κίνηση άμεσα. Άμεσα σαν κομμάτι του ΝΑΤΟ, σαν κομμάτι του ΦΟ, σαν κομμάτι ό,τι θέλετε, για να πάει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Εντάξει, δεν είναι πολύ ευχάριστο για την Ελλάδα όμως αυτή η εξέλιξη. Δεν είναι πολύ ευχάριστη. Και βεβαίως δεν όμως, θα σας πω και κάτι άλλο. Εμείς στο Κόσοβο, σαν Έλληνες, είχαμε και έχουμε ακόμα αυτή την έκταση από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα που υπήρχαν στο Κόσοβο. Απλώς για την ιστορία το λέω και παίξαμε το δικό μας δυναμικό ρόλο. Δεν έχει όμως η δύναμη πλέον η ελληνική, είναι ελάχιστη. Έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί. Όχι μειωθεί, ελάχιστη. Μετρημένη στα δάκτυλα. Μα ξέρετε κάτι, ας αφήσουμε λοιπόν και το Κόσοβο να ζήσει, όμως δεν πρέπει να έχουμε εντάσεις. Εμένα με φοβίζουν, σας μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, με φοβίζουν αυτές οι καταστάσεις του τύπου να συμμετέχει η Τουρκία με στρατό. Με προβληματίζει η διαδικασία το ότι δεν πάνε οι Σέρβοι να ψηφίσουν για τους Δήμους. Με προβληματίζει γενικότερα η κατάσταση αυτή. Είναι μια περιοχή που δραστηριοποιούμε και επαγγελματικά 40 χρόνια τώρα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όσο πιο μακριά είμαστε από τη λέξη πόλεμος, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας. Δεν είναι καλό να μαλώνουν οι γείτονες. Πάμε στον στρατηγό Ευθύμη. Στρατηγέ, ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται στο Κόσοβο. Θα δούμε τώρα και το σχετικό βίντεο. Πήγανε οι Τούρκοι εκεί ως εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ. Βάλαμε τους λίγους να φυλάνε τα πρόβατα, τον Ατίλα να φυλάει τα αδέλφια μας ο Σέρβος. Όχι, πήγανε. Και βλέπεις τι γίνεται. Ήρθαν οι Τούρκοι και πήγαν κι άλλοι. Αυτή η δύναμη των Τούρκων που πήγε, συν 500, είναι ένα τάγμα το οποίο έχει δοκιμαστεί στη Βόρεια Συρία. Είναι από μια ταξιαρχία απέναντι κοντά στην Αδριανούπολη. Αυτό το τάγμα είναι έμπειρο, είναι ειδικών δυνάμεων, είναι επιπλέον και έτσι αυξάνει τη δυνατότητα, την πιθανότητα να τους ανατεθεί τον επόμενο Οκτώβριο η διοίκηση της K4. Κάτι το οποίο, επειδή παρακολουθώ τα τουρκικά σε εφημερίδες κάθε πρωί, το βλέπουν με ανακούφιση. Και αυτό είναι καλό μάθημα για τον κύριο Βούσιτς όταν πήγαινε και έκανε συμφωνίες με την Τουρκία, ότι με την Τουρκία η Ορθόδοξη Σερβία
δεν μπορεί να βάζει φίδι στον κόρφο της. Δεν μπορεί να πηγαίνει σε τέτοιες θέσεις. Σημαντικό αυτό το οποίο λέει ο στρατηγός. Άρα δεν είναι απλά κάποιοι στρατιώτες τους οποίους τους πήραν από την Τουρκία και τους στείλανε. Είναι ένα τάγμα ετοιμοπόλεμο, μάχημο, 500 καταδρομής ειδικών δυνάμεων. Οι οποίοι δοκιμάστηκαν και στη Συρία. Δεν είναι ένα απλό. Και επειδή αυξήθηκε τώρα καταδρομής και Τούρκος. Άστο, στρατηγέ. Τούρκος καταδρομέας είναι ανέκδοτο. Δεν αφήνω τίποτα. Όχι, δεν αφήνω τίποτα. Είναι καταδρομέας οι οποίοι συμμετείχαν σε επιχειρήσεις στο Ιντλίπ. Ξέρω τι λέω. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπάρχει περίπτωση αύριο. Αυτό είναι, μάλλον, είναι σε γνώση του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, είναι μεν το ΝΑΤΟ ζήτησε. Ζήτησε Τούρκους στρατιώτες. Μισό λεπτό, στρατηγέ. Ζήτησε όμως εκπαιδευμένους που να έχουν εμπειρία σε πόλεμο στρατιώτες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλοι όσοι πηγαίνουν στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ θέλει να έχει έμπειρους. Φυσικά θέλει το ΝΑΤΟ να έχει έμπειρους στρατιωτικούς εκεί από όλες τις χώρες. Πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια. Δεν μου ακούγεται καλό εμένα. Στρατηγία, τι βλέπετε τώρα. Το μέλλον εκεί στην περιοχή. Στο Κόσοβο. Κοιτάξτε, εδώ είναι το θέμα της αυτοδιοίκησης. Είναι κάτι το οποίο είναι αναγνωρισμένο στους Σέρβους του Βορείου Κοσόβου. Η υπονεργία των Αλβανών βλέπουμε οδηγεί την κατάσταση στα κόκκινα, γιατί ξεσηκώνει τους Σέρβους. Θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι και να ξαναγίνουν οι εκλογές, αλλά γιατί με τον τρόπο όπου έγιναν και τοποθετήθηκαν με κάτι συμμετοχές 4-6% στις εκλογές, δεν είναι αυτό δημοκρατικές διαδικασίες και θα πρέπει επιτέλους να μιλήσουν, να αναπαρεύει η δυτική κοινότητα στην διοίκηση του Κοσόβου και να πούνε ότι τα πλάνα είναι το Κόσοβο, έχουν δικαιώματα αναγνωρισμένα. Τα πλάνα είναι το Κόσοβο, είναι τα τουρκικά. Οι Τούρκοι εκεί πέρα που έχουν πάει με τα σχετικά άρματα μεταγωγής. Ναι. Είναι μεταφορικά, είναι αντιναρκικής προστασίας, είναι τουρκικής κατασκευής, είναι πρώτη στρατιά, πέμπτο σώμα στρατού. Κάποτε βγάζαμε και εμείς αστάγυρο, τα θυμόσαστε. Ναι. Τα καταργήσαν όλα μας, τα καταργήσαν οι Γερμανοί, οι φίλοι. Κοίτα που φτάσανε, φτιάχνουν οι Τούρκοι τέτοιου είδους οχήματα. Μάλιστα. Για μεταφορά στρατιωτικού προσωπικού. Δεν είναι δύσκολο. Καλά. Εδώ δεν μας επιτρέπουν οι Γερμανοί, κύριε Παπαδάκη. Και οι φίλοι μας γνωρίζουν το Στόλτεμπεργκ και τα λοιπά. Πριν κλείσουμε, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Δεν ξέρω αν θέλει να πείτε κάτι άλλο, κύριε Καρανάσου, γιατί εκείνη και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Τι γίνεται αυτό το κράτος, διαλύεται, είναι έτοιμο για διάλυση, έχουν ζητήσει και οι ίδιοι νομίζω να διαλυθούν, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, και εκεί υπάρχουν κάποια θέματα. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι χωρισμένη η Βοσνία, στα καντονάτα, στη Σέρβικη Βοσνία. Οι Σέρβοι θέλουν να αυτονομηθούν. Το σύστημα που ψηφίστηκε μετά τον πόλεμο δίνει μια οντότητα, στο πω, σαν Βοσνία-Ερζεγοβίνη, σαν ένα κράτος. Βέβαια, οι Σέρβοι έχουν σχεδόν αυτονομηθεί μέχρι σήμερα. Υπάρχουν έχουν αυτονομηθεί οι Σέρβοι εντός της Βοσνίας. Οι Σέρβοι εντός της Βοσνίας. Είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού ευθύμη. Κοιτάξτε, οι Σέρβοι της Βοσνίας είναι περίπου στα 2 εκατομμύρια. Οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι Βόσνοι είναι γύρω στα 4. Γύρω στους 500.000 είναι οι Κροάτες. Υπάρχει εκεί θέματα. Υπάρχουν θέματα, βέβαια. Δηλαδή, έχουμε τους Σέρβους που έχουν σχεδόν αυτονομηθεί. Έχουμε τους Κροάτες που και αυτοί σχεδόν αυτονομούνται. Είναι στο καντονάτο. Και μετά το οποίο... ο μουσουλμανικός πληθυσμός. Με το Σαράγεβο. Πού πρόσκειται, Αλβανία, Αλβανόφωνοι είναι. Όχι, είναι μουσουλμάνοι Σέρβοι. Υπάρχει εκεί. Υπάρχει άρα εκεί είναι οι Σέρβοι πλειοψηφία και αυτοί έχουν αυτονομηθεί. Και υπάρχουν οι Σέρβοι, δεν έχουν αυτονομηθεί. Κοιτάξτε, η Βοσνία είναι ένα. Συγγνώμη για να καταλάβουμε, οι Σέρβοι είναι 4 εκατομμύρια μέσα στη Βοσνία από τα 6 που έχει. Οι Σέρβοι Ορθόδοξοι είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Και οι Σέρβοι Μουσουλμάνοι. Και οι Σέρβοι Μουσουλμάνοι είναι περίπου στα άλλα 2,5 με 3. Αισθάνονται Σέρβοι ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Βοσνίας ή όχι? Αισθάνονται Σλάβοι. Τους ξέρεις, γι' αυτό σε ρωτάω. Αισθάνονται Σλάβοι. Ωραία, άρα έχουμε 4,5 εκατομμύρια που είναι Σέρβοι. Και τους ένωσε τώρα η Μέρκελ, εκεί θέλω να καταλήξω. Πρόσεξε, ένωσε η Μέρκελ όλο αυτό το συνοθήλευμα μαζί με τους Κροάτες που είναι καθολικοί χριστιανοί, δεν είναι? Έτσι ακριβώς, καθολικοί. Και ποιοι άλλοι είναι, κύριε Καρανάσιο, εκεί? Αυτοί, επί της ουσίας αυτοί είναι. Και ποιες άλλες εθνότητες υπάρχουν? Δεν υπάρχουν, ξέρετε, στη Βοσνία αυτή τη στιγμή επικρατεί η άποψη ότι είμαστε Βόσνοι και Ερζεγοβίνοι. Η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη. Και πόσους ένωσε η Μέρκελ αυτούς? Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι Σέρβοι. Πόσους ένωσε να κάνουν ένα καινούριο κράτος?
Κοιτάξτε, είναι αυτή η Γερμανία, εν πάση περιπτώσει. Ναι, θα σας πω. Οι διαδικασίες μετά τον πόλεμο είχαν μια κατεύθυνση και μια πορεία, το να υπάρχει μια κοινή, ας πούμε, οικονομική ανεξαρτησία σαν κράτος και να διαχειρίζεται, θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, το ΦΠΑ το κάθε κρατήδιό του. Οι φόροι όμως να πηγαίνουν στο Σαράγεβο. Αυτά όλα βέβαια με το χρόνο. Πώς το δέχτηκαν να διασπαστούν οι Σέρβοι, αυτό είναι το ερώτημά μου. Υπάρχει μια προσπάθεια των Σέρβων, των Ορθόδοξων, μέτρα την Πανιαλούκα. Υπάρχει μια προσπάθεια να αποχωριστεί, αν θέλετε, από τη Βοσνία και να κάνει ένα δικό τους κράτος. Για την ώρα όμως, αυτό είναι μια κουβέντα, μια συζήτηση που είναι καθολική σε όλη τη Βοσνία. Λύσε μου την απορία, αγαπητέ κύριε Καρανάσιο. Πώς πίστηκε αυτός ο κόσμος να κάνει κράτος ξεχωριστό? Δεν υπήρχε, κύριε Καλόγερε, εκείνη την εποχή άλλη διαδικασία και δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να ηρεμήσει η περιοχή από τον πόλεμο. Έτσι λοιπόν κάθισαν οι μεγάλες δυνάμεις. Μάχες εκεί στην Πανιαλούκα, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως, σε όλη τη Βοσνία, πολλές μάχες. Βέβαια, πολλοί βομβαρδισμοί. Εκεί υπήρξε, και δυστυχώς το λέω και είναι κακό βέβαια να γίνεται, υπήρχε ένα μίσος μεταξύ των θρησκειών. Είναι ο πόλεμος των θρησκειών που λέμε. Φύγανε Ορθόδοξοι από χωριά μουσουλμανικά, ας το πούμε, και πήγαν σε άλλα χωριά. Μουσουλμάνοι φύγανε επίσης από άλλα χωριά και πήγαν σε άλλα χωριά. Υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα, μια διαδικασία την οποία τη ζήσαμε πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ δύσκολα. Άνθρωποι χριστιανοί αφήναν τα σπίτια τους, τα βάζαν φωτιά για να φύγουν. Αντίστοιχα, μουσουλμάνοι κάναν το ίδιο. Στις παραλιακές περιοχές μπαίναν μουσουλμάνοι στα σπίτια των χριστιανών ή αντίστοιχα χριστιανοί στα σπίτια των μουσουλμάνων. Υπήρχαν Σέρβοι της Σερβίας ή, αν θέλετε, Κροάτες ή Σλοβαίνοι που είχαν σπίτια στις παραλίες Αδριατικής, όπου εκείνη την εποχή, μέσα από τον πόλεμο, ήταν, ας πούμε, οι βίλες αυτών των ανθρώπων. Μπαίνανε διάφοροι, όποιος δεν είχε στον ηλιομήρα, έσπαζε την πόρτα και έμπαινε μέσα. Αυτά όλα για να λυθούν λοιπόν διαχρονικά, θεωρώ ότι λύθηκαν πάρα, πάρα πολλά προβλήματα. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα υπάρχει κινητικότητα. Τα κάνανε οι Γερμανοί έτσι, κύριε Καρανάσιο, διέρε και βασίλευε αυτή η κυρία Μέρκελ. Μόνο καλό δεν έχει κάνει στην Ευρώπη. Κύριε Καμπορίδη, στρατηγέ μου, έτσι την άποψη σας για αυτά που λέει ο κύριος Καρανάσιος. Έτσι όπως είναι φτιαγμένο το Σύνταγμα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, που είναι διαχωρισμός πραγματικά με βάση το θρήσκευμα, δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις. Οδηγείται στη διάσπαση, όπως είπε ο κύριος Καρανάσιος. Θα πρέπει να πούμε ότι οι επενδύσεις εκεί είναι κυρίως αυστριακές, γερμανικές και τουρκικές. Η Τουρκία πολλές φορές, ειδικότερα η κυβέρνηση Ερντογάν, θεωρεί το θέμα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης την περιοχή όπου θεωρεί, θυμάμαι και την σχέση που είχε με το τουρκικό γερθά, ο εκάστοτε ακόλουθος άμυνος, ο συνάδελφός μου, ο Βόσνιος, ο Μουσουλμάνος. Είχε ιδιαίτερη σχέση, επενδύουν πάρα πολύ στην περιοχή, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο το θέμα του θρησκεύματος στο διαχωρισμό. Πάντως, έτσι όπως είναι αφιερωμένο το Σύνταγμα, είναι δίσκαμπτο, δεν μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις και οδηγούνται ούτως ή άλλως στη διάλυση και είναι μια τάση ειδικότερα των Σέρβων να αποχωριστούν. Και δείχνει ουσιαστικά, αν μου επιτρέπετε, ότι γενικότερα η Δύση, όταν προσπαθεί να λύσει τέτοιου είδους προβλήματα, όχι μόνο δεν τα λύνει, αλλά τα κάνει πιο περίπλοκα. Γιατί εμείς που δεν έχουμε τόσες πολλές γνώσεις, το να βλέπουμε μπροστά μας, παραδείγματος χάρη, σε μια χώρα να υπάρχει ένας ύπατος αρμοστής, να υπάρχει ένας Σέρβος μέλος της Προεδρίας, ένας Κροάτης, ένας Μποσνιάκος και όλα τα σχετικά, εκ των πραγμάτων, πώς θα λειτουργούσε αυτό? Δηλαδή, κάθομαι και σκέφτομαι, αυτοί οι άνθρωποι μετά από έναν πόλεμο δεν κατάφεραν να λύσουν τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν μετά από τη διάλυση της Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Πώς είναι δυνατόν να καταφέρουν να λύσουν το Κυπριακό χωρίς να θυχθεί η μία πλευρά? Γιατί πάντα όταν η μία πλευρά η οποία έχει δίκιο τη ζητούν μονίμως να κάνει βήματα προς τα πίσω, είναι και η πλευρά η οποία θίγεται, και ασφαλώς αναφέρομαι στην ελληνική πλευρά, στη δική μας την πλευρά. Πώς θα καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι να το λύσουν? Δεν μπορούν να λύσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Έτσι είναι. Και εγώ πρώτα να σε ευχαριστήσω και εσένα. Κύριε Καρανάσιο, θα τα ξαναπούμε. Στρατηγέ, μία σύντομη απάντηση στο ερώτημα. Στρατηγική συνεργασία Ελλάδα-Ισραήλ. Τους παραχωρούμε και τα λιμάνια για να έρχονται και να εκπαιδεύονται μαζί με τα ελληνικά πολεμικά πλοία, τα πολεμικά πλοία του Ισραήλ. Την άποψή σας? Πιστεύω ότι είναι εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα. Όλο αυτό, η συγκρουσιακή προσωπικότητα που έβγαλε ο Ερντογάν
προηγούμενα χρόνια που χάλασε τις σχέσεις με Αίγυπτο, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, τα εκμεταλλευτήκαμε, κάναμε πολλά βήματα μπροστά. Εντάξει, ανεξάρτητα από το Ερντογάν, που το γεγονός ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να καλύψει το κενό και βλέπουμε προσπάθειες να τα βρει, η πραγματική επαναπροσέγγιση της Τουρκίας του Ερντογάν με το Ισραήλ δεν μπορεί να ειδικότερα με το Ισραήλ να έχει τον Νετανιάχου. Είναι μοναδική ευκαιρία για μας να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συνεργασία με το Ισραήλ, είτε σε θέματα εξοπλισμών, είτε σε θέματα σύμπραξης σε αμυντικά έργα, δηλαδή οποιαδήποτε προγράμματα αμυντικού υλικού ή και συνεργασίας. Έχω συνεργαστεί εγώ στον τομέα μου με Ισραηλινούς. Είναι μια πραγματικά όσο πρέπει να προωθήσουμε αυτά τα θέματα, γιατί έχουμε μόνο να κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ, στρατηγέ. Σας ευχαριστώ, κύριε Καρνάσιο. Καλό βράδυ και στους δυο σας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς, κύριε Παπαδάκη. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και μαζί με τον Σπύρο τον Παπαδάκη θα έχουμε κοντά μας στη συνέχεια την κυρία Αριάδνη Νούκα, τη γνωστή νομικό, και φυσικά τον αγαπητό μας καθηγητή, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και σε λίγα λεπτά κοντά σας. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια? Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα? Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Socks. Οι New Socks, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Socks, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Socks είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας 2 ζευγάρια New Socks σας κάνουμε δώρο άλλα 2. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο, καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.